Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Κι εγώ, Κώστα μου, κι εγώ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα χώρο που εργάζεσαι και εδώ. Ναι, εργάζομαι και στην εστίαση για λόγους επιβίωσης. Δόξα τω Θεώ θα πω. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε και οι δουλειές, οι θεατρικές. Βλέπω πολύ μουσι. Αλλάζεις το προφίλ, κάτι γίνεται. Ναι, είπαμε να αφήσουμε λίγο μουσι παραπάνω, γιατί με την Κάρμεν Ντι Ρουγκέρι στο Christmas Theater κάνουμε τον Ηρακλή, τους άθλους του Ηρακλή. Και είμαι εγώ ο Ηρακλής τέλος πάντων. Και πρέπει να αφήσω λίγο μουσι παραπάνω. Τώρα για τα μαλλιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε ακόμα, θα δούμε. Παιδική παράσταση και θα φανταστώ θα έρθει και η κορούλα σου να σε δει ως Ηρακλή. Πρώτο τραπέζι θα την έχω μπροστά, την βλέπω. Και ελπίζω να εντυπωσιαστεί, είναι η πρώτη φορά που θα δει παιδική παράσταση και ταυτόχρονα θα δει και εμένα στην παιδική παράσταση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει και τι θα κάνει. Έχω μεγάλη περιέργεια και αγωνία, περισσότερο γι' αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον χαίρομαι γιατί θα μπορέσω να τη βγάλω έξω στο θέατρο που θα είναι θέατρο COVID-free. Θα είναι όλοι εμβολιασμένοι για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Από ηθοποιούς, από παραγωγούς, συντελεστές, πίσω τεχνικούς, ο κόσμος που θα έρθει κάτω. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά νιώθω μια πιο ασφάλεια που θα έρθει σε ένα τέτοιο χώρο η κόρη μου. Εσείς υπέρ των COVID-free θεάτρων και γενικά καταστημάτων, υπάρχει και μια άλλη μερίδα του κόσμου η οποία έτσι αρνείται. Σαν άμυνα, το μόνο που έχουμε τώρα, πόσο γνωρίζω το χώρο, είναι το εμβόλιο. Εγώ είμαι υπέρ να το κάνω, να μπορέσω να βγάλω αντισώματα, να μπορέσω να είμαι πιο εντάξει εγώ, εντάξει στους γύρω μου, τους συναδέλφους, εντάξει στον κόσμο εδώ στο μαγαζί, εντάξει προς την οικογένειά μου, προς τον εαυτό μου. Είδες και τώρα, καθώς μπήκαμε να μπούμε μέσα, βγάλαν την εφαρμογή να δουν αν έχουμε κάνει το εμβόλιο. Εντάξει, ο κόσμος που δεν θέλει να το κάνει το εμβόλιο είναι δικαίωμά του, ας μην το κάνει, ναι, μαζί τους. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν καλλιτέχνες, ηθοποιούς και τραγουδιστές να αγοράζουν πλαστά πιστοποιητικά για να μπορέσουν να δουλέψουν. Έχει φτάσει κάτι τέτοιο στα αυτιά σου? Έχω προσωπική εμπειρία. ναι. Έτυχε. Είμαστε σε ένα τραπέζι με κάποιους συναδέλφους και ένας με πλησίασε και μου πρότεινε να αγοράσω αυτό το χαρτί, το παράνομο τέλος πάντων, το ότι έχω κάνει το εμβόλιο. Και του λέω, χτύπησες λάθος πόρτα, το έχω κάνει το εμβόλιο. Είπα ότι θα πρέπει να του στείλω αυτουνού ένα μήνυμα, για κάποιο λόγο μάλλον ασφάλειας, δεν καταλαβαίνω ακριβώς, να του στείλω ένα μήνυμα με τα στοιχεία μου, όπου αυτός θα στείλει εκεί που πρέπει να το στείλει. Και αυτοί θα επικοινωνούσαν μαζί μου, όπου θα μου λέγανε ότι πρέπει να κάνω κατάθεση χρήματα και μου είπε ότι ήταν στα 300 ευρώ τότε. Πρέπει να το κάνω κατάθεση σε κάποιον λογαριασμό, αλλά όχι αυτό το λογαριασμό της τράπεζας, της δικές μας, με κάποιον άλλον τρόπο, που δεν θυμάμαι και ποιο τι μου είπε. Και μετά μου λέει από 3 με 4 εργάσιμες ημέρες, το χαρτί αυτό μου έρχεται στο κινητό. Για να με πείσει, μου είπε και ονόματα διάφορων καλλιτεχνών, και στην υποκριτική και στο τραγούδι, όπου είναι και αυτοί οι αρνητές του εμβολίου. Και μάλιστα να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί από αυτούς τους ηθοποιούς τουλάχιστον, πώς ξέρω, είναι και σε σίριαλ, παίζουν και σε θέατρα, κάνουν ήδη πρόβες και είναι κάποιες και σε εκπομπές. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και λέω πώς γίνεται, λέω αυτό. Δεν ξέρω πώς νιώθουν, αν νιώθουν καλά, αν νιώθουν ότι είναι ασφαλείς με αυτό. Αλλά θα έλεγα να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Τώρα και πάλι σου λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για μένα θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος έλεγχος, είτε σε κάποια παράσταση που θα ξεκινήσει, είτε σε κάποιο σύνολο που θα γίνει, να πάει να γίνει κάποιος έλεγχος σε όλους τους συντελεστές, όχι μόνο ηθοποιούς, και τεχνικούς και παραγωγούς που μπαίνουν βγαίνουν συνέχεια, για να είναι 100% σίγουροι ότι ναι, το έχουν κάνει το εμβόλιο, υπάρχει μια ασφάλεια, πάμε να δουλέψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχαριστώ. Συζήτηση και σου εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά στην παρέα.